Σπούδασε οικονομικά διοίκηση επιχειρήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σαν διευθυντής πωλήσεων σε μεγάλες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και την Βουλγαρία. Από το 2004 εργάζεται στην εταιρεία δευμεταφορών ACS Courier Services, όπου πρόσφατα ανέλαβε διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας πω ότι θα σας μιλήσω για την είσοδο στην αγορά εργασίας μετά την αποφύτηση. Όχι τρόπος που δουλεύουν οι σπουδές, αλλά τι γίνεται μετά. Το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στα πανεπιστήμια προετοίμασε το νέο για ένα επάγγελμα που θα το εξασφάλιζε την άνεση της επαγγελματικής αποκατάστασης και με βάση τη δουλειά την οποία θα είχε σε σχέση με το αντικείμενο που έμαθα στο πανεπιστήμιο. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται συνέχεια στη διάρκεια της ζωής τους. Είναι η λεγόμενη διαβίωση και να παρακολουθούν την κίνηση της αγοράς. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά καλοί για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό. Παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα άνεργοι που δεν μπορούν να απορροφηθούν επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα τους και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων. Δημιουργείται ένα ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον σήμερα να βρει δουλειά ανάλογη με τις δουλειές του? Οι μεγάλες επιχειρήσεις μοιάζει να ζητούν τα υπερταλέντα του 21ου αιώνα για τις προσλήψεις τους. Ο ιδανικός εργαζόμενος για τις μεγάλες πολυεθνικές είναι πολυπράγμα και υπερταλαντούχος, φορτωμένος όχι μόνο με πλήθος πτυχία, αλλά και φαντασία, χαρακτήρα, ικανότητες. Ένα άτομο που πέρα από το αντικείμενό του γνωρίζει ξένες γλώσσες και ξέρει να χρησιμοποιεί υπολογιστές, που είναι δυναμικό και συνεργάσιμο, προσαρμοστικό και ευέλικτο, αντέχει κάτω από πίεση, είναι δημιουργικό, φιλόδοξο και ένα σωρό πράγματα. Μια μικρή επιτομή προσόντων πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος υπάλληλος σε ένα πολυεθνικό όμιλο. Και σίγουρα το ενδιαφέρον των νέων για τους πολυεθνικούς ομίλους είναι επιτυχημένο. Γιατί οι όμιλοι αυτοί προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για μια φιλόδοξη επαγγελματική σταδιοδρομία και με πολύ καλές αποδοχές. Το περιβάλλον των υψηλών απαιτήσεων δεν μπορεί όμως να κρύψει και ορισμένες σκοτεινές πλευρές, όπως είναι το εργασιακό άγχος, η ανασφάλεια, ο φόβος μη ικανοποίησης των προσδοκιών και ο έντονος ανταγωνισμός. Πτυχές που πολλές φορές μπορούν να φέρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ενδεικτική είναι η προτροπή της διευθύντριας ενός ομίλου των τροφίμων Καρφούρ, η οποία έλεγε το εξής: αποφύγετε την παγίδα του μισθού. Μία θέση που σας δίνει λίγο περισσότερα χρήματα, χωρίς όμως προοπτικές εξέλιξης, δεν είναι καλύτερη από μια θέση που θα σας επιτρέψει να εξελιχθείτε και κατά συνέπεια να κερδίζετε περισσότερα χρήματα στο άμεσο μέλλον. Ας δούμε όμως τι λένε οι εταιρείες για το σύγχρονο εργαζόμενο. Το πρώτο και κύριο που ζητούν οι εκπρόσωποι τους είναι ότι ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Να έχει το υπόβαθρο να στέκεται εργασιακά σε όλες τις αγορές, ακόμη και εκτός της χώρας. Και αυτό διότι έχουν αναπτυχθεί νέες αγορές ανά τον κόσμο και η κινητικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι βασικές δεξιότητες στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Να κυνηγάτε τις προκλήσεις, να παίρνετε πρωτοβουλίες, να διαθέτετε κριτική σκέψη. Αυτή ήταν η συμβουλή της υπεύθυνης προσλήψεων και ανθρωπίνου δυναμικού της Γενικής Τράπεζας, η οποία αναζητούσε πίσω από πτυχία και αποτυπωμένους τίτλους στο βιογραφικό την προσωπικότητα του κάθε υποψήφιου. Άλλωστε, ένα νέο στοιχείο στην εικόνα και τις απαιτήσεις για το στέλεχος μιας εταιρείας είναι ότι πλέον έχει ξεπεραστεί το μοντέλο του Γιάπη της δεκαετίας του 80. Δεν απαιτείται πλέον στήρα υποταγή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο εργαζόμενου που ξεκινάει από τα ομοιόμορφα ρούχα και καταλήγει σε πανομοιότυπες ιδέες. Αλλά η ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε εργαζόμενου, μέσα στο πλαίσιο βέβαια που θέτει η εταιρεία, αλλά και στο προϊόν που πουλά. Το πόσο κακός εργοδότης είναι ο ιδιωτικός τομέας, είναι μια αντίληψη ευρέως διαδεδομένη, που είναι καλό να οικονομηθεί. Εξάλλου δεν μπορούμε όλοι να προσληφθούμε στο δημόσιο. Πρώτον, επειδή είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, και δεύτερον, επειδή εξατμίζει μία από τις ελπίδες μπορούν να έχουν οι νέοι επιστήμονες στην προσπάθειά τους να βρουν απασχόληση και να κάνουν καριέρα. Στον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, υπάρχουν ευκαιρίες καριέρας
που έχουν πολύ καλύτερες από οποιαδήποτε έκφραση του κρατικού χώρου. Πιθανό οι θέσεις εργασίας να μην είναι τόσες ώστε να καλύψουν την υπερπαραγωγή πτυχίου. Είναι σίγουρα αξιοσημείωτο ότι ορισμένες εταιρείες δεν είναι ιδανικοί αποδότες. Είτε γιατί η διοίκηση δεν έχει όνομα, είτε επειδή δεν το επιτρέπουν οι κανόνες της αγοράς. Μπορούμε όμως να διαβεβαιώσουμε ότι βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις όπου νεαροί πτυχιούχοι σπάνε το φράγμα των 1.000 ευρώ μέσα στον πρώτο χρόνο και με αρκετά ανωδικές τάσεις. Μιλάμε για θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που έχουν σχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις και επενδύουν στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Θα σας μιλήσω για την δική μας εταιρεία, την ACS Courier, η οποία είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία με 386 καταστήματα και 1.820 εργαζομένους σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Στην ACS Courier αναζητούμε νέους πτυχιούχους με όρεξη και ενθουσιασμό για δουλειά, προσφέροντας σωστό εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και πολλές δυνατότητες ανέλυξης. Σημειολογικά αναφέρονται στην Κύπρο σε σύνολο 86 εργαζομένων, οι 24 είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εργατικότητα, η συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης, παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτάς, μπορούν να σε αναδείξουν από απλό εργαζόμενο σε υπεύθυνο στέλεχος ενός υποκαταστήματος ή να σου προσφερθεί ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητές σου μία θέση στην πυραμίδα της ιεραρχίας. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα νέων πτυχιούχων, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα αναρριχήθηκαν